το βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιός του Άκη, δικό σου με πολύ πολύ αγάπη. Δεν υπάρχει. Τρομερό, αδερφέ. Να σου πω και το κάνω και με Παρασκευές αυτό. Βάζω αρκετά μελωδικά μέσα. Δηλαδή, αλλά ήθελα να το δείξω πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να το δοκιμάσετε, ναι, πρέπει να το δοκιμάσετε. Κάτσε να μαζέψουμε λίγο να μην φαινόμαστε ακατάστατοι. Το αγγούρι να το φάω. Τι είπα πάλι γαμώτο και δεν κάνει να το λέμε τηλεόραση. Άντε παρατήστε με. Ορίστε, να πεθάνω εγώ. Ελένη, θα πάω έτσι. Τα κατάλαβε όσο ακριβώ κάναμε. Όλα. Για τον μπέργκερ κατάλαβες ακριβώς για το κοιμά. Κατάλαβα, μωρέ, αλλά τι να κάνω τώρα που εγώ δεν μπορώ να το κάνω έτσι όπως το λες. Μπορείς να πεις μια άλλη λύση. Να σου πω μια λύση οικονομικότερη. Σε περίπτωση που είναι να βάλετε όλα αυτά που είναι να βάλετε κανονικά στο κοιμά σας, μην πάρετε μισό χοιρινό, μισό μοσχαρίσιο, πάρετε όλο χοιρινό. Γιατί θα έχει. Ναι, πολύ. Γιατί θα έχει ακριβώς την ίδια γεύση. Οπότε μη θυσιάζετε λεφτά, τζάμπα στο μοσχάρι, εφόσον δεν το μαγειρέψετε απλά με λίγο αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Αυτά. Περίμενε, Ελένη, θα στο φτιάξω. Κάτσε να βάλω ένα καλαθάκι. Αλλά μέχρι να το φτιάξω, κοίτα, πού θα το περάσω. Θα το πεθάνω. Το βλέπεις, ε? Για να δω. Μια που με έχετε. Εντάξει, αφού το σου λέω με το χαρτί. Αν μου δώσει μπάλα μπάσκετ, δεν πρόκειται να βάλω ούτε ένα. Αυτά. Θέλετε μπέργκερ, παιδιά. Ναι, ναι. Έλατε. Ορίστε. Προσέχετε να μην λερωθείτε και να φάτε ολοκληρωμένη μπουκιά. Απ' όλα. Ορίστε. Μπράβο, μπράβο.